Ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής σας, δηλαδή της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης? Να σας τα αναφέρω, αλλά πριν να κάνουμε μια επισήμανση, το ποιος είναι ο Δήμος, ο συνενωμένος Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή και οι τρεις δημοτικές ενότητες. Μια περιοχή που αγαπάται από όλο τον κόσμο. Συρρέουν πολλοί συμπολίτες μας από όλη την Αττική, ειδικά το καλοκαίρι, για να χαρούν τις παραλίες της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συσσόρευση αυτή του κόσμου και η αγάπη για το όμορφο φυσικό περιβάλλον που είχε, να έρθουν και πάρα πολλοί νεόπλουτοι τις προηγούμενες δεκαετίες, οι οποίοι ανέβασαν κατακόρυφα τις αξίες της γης, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, οι γηγενείς που ζούσαν εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που το είχαν επιλέξει τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες για τρόπο διαμονής, για καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο οικονομική διαβίωση, να βρεθούν στη μέγαινη των εμπορικών αξιών γης και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μια ιδιοκτησία στον Δήμο της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Η περιοχή μας, λοιπόν, όπως είπατε, όπως και όλες τις περιοχές, έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Τα δικά μας προσδιορίζονται σε προβλήματα που αφορούν κυρίως την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού της πλούτου, που το βασικότερο από αυτόν είναι το παράκτιο της μέτωπο. Ένα μέτωπο, όπως είπαμε, το οποίο είναι εξαιρετικής ομορφιάς και το επισκέφτονται πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Η παραλία των Τριών Β' πολλά χρόνια τώρα έχει επιλεγεί σαν χώρο συντατικών τουριστικών χρήσεων, με έντονους αποκλεισμούς. Το τελευταίο διάστημα πέρασε σε διαχείριση στο Δήμο το παράκτιο μέτωπο και παρόλο τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι θα φροντίσει για την προσβασιμότητα στις αχτές, επέλεξε σαν τακτική του να συνάψει συμβάσεις με τους επιχειρηματίες που έδωσαν τις καλύτερες προσφορές. Στην ουσία αυτή ήταν ελάχιστη, ήταν μεγάλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τον παράκτιο τουρισμό και αυτό προσδιορίζει την τακτική του όλο το παράκτιο μέτωπο να αλλάξει χέρια για άλλη μία φορά και να αποκλειστούν οι απλοί πολίτες από το δικαίωμά τους στην πρόσβαση στην παραλία. Ήδη τη Μεγάλη Τετάρτη έβγαλε σε δημοπρατική διαδικασία το πρώην κάμπινγκ Βούλας, ένα πανέμορφο χώρο στην είσοδο της πόλης μας, ο οποίος είναι δίπλα στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, ένα χώρο κοινοφελούς στήριξης και προσφοράς στα παιδιά με αναπηρίες, και το πήρε η εταιρεία αυτή που διαχειρίζεται τα Αστέρια Γλυφάδας. Πολύ φοβούμαστε ότι πιθανόν και το ΠΙΚΠΑ, να βρισκόμενο ανάμεσα στη μέγενη των δύο επενδυτικών σχεδίων, βρεθεί σε πίεση τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πράγμα που μας έχει ενεργοποιήσει. Ένα άλλο κομμάτι που βγήκε σε δημοπρατική διαδικασία ήταν η Β' Πλάς Βούλας, μια πλάς η οποία έχει κακοπεράσει από τα επιχειρηματικά σχέδια και πλάνα τα προηγούμενα χρόνια και είχε επιλεγεί και από την ΕΤΑΔ να κλειστεί για 20 χρόνια σχεδόν, για να μπορέσει τώρα να δοθεί, έχοντας υποβαθμιστεί πλήρως, σε ένα νέο επενδυτή, ο οποίος δεν προσδιορίζει κάτι καλύτερο για το μέλλον. Θα γίνουν εγκαταστάσεις τουριστικές υψηλού κέρδους, οι οποίοι θα αποκλείσουν στην ουσία τον απλό πολίτη από το δικαίωμά του για πρόσβαση στην παραλία. Μόνο οι δημότες, κατά τον Δήμαρχο, θα έχουν δικαίωμα να μπαίνουν με ατέλεια ή με μειωμένο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι πολίτες της Αττικής θα είναι στην ουσία παρήσαρκτοι στις παραλίες, που είναι ένα δημόσιο κοινόχρηστο αγαθό. Και αυτό, λοιπόν, πλέον για αυτούς θα είναι επί αντίτιμο ή με προϋποθέσεις τέτοιες που οι περισσότεροι ξημών δεν θα μπορούν να τις υπερβούν. Οι παραλίες στις υπόλοιπες που έχει πάρει ο Δήμος λογικά θα ακολουθήσουν την ίδια μοίρα. Θα παλέψουμε να μπορέσουμε να αποδώσουμε τις παραλίες ελεύθερες στους πολίτες όλης της Αττικής, σαν δημόσιο κοινόχρηστο αγαθό, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με ήπιες χρήσεις, για να μπορούν να τις χαίρονται όλοι ισότιμα, όπως προσδιορίζεται άλλωστε και από τον νόμο και το Σύνταγμα. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είμαστε ένας παράκτιος Δήμος που η πλάτη του είναι στον Ημιτό, άρα λοιπόν έχουμε βουνό και θάλασσα σε πολύ κοντινή απόσταση, είναι το προδικό διάταγμα προστασίας του Ημιτού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση καινούργιας επεξεργασίας, να είναι τέτοιο που να προσδιορίζει την απόλυτη προστασία του, για να μπορέσουμε να έχουμε το κομμάτι του Ημιτού σε συνεχή ανάπλαση και όχι υποβάθμιση,
Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θέλουμε να αποδεσμευτεί ένας οικισμός του Δήμου μας, ο οικισμός του Χαιρώματος, ο οποίος έχει δεινοπαθήσει από το προηγούμενο προεδρικό διάτημα που δεν τον προσδιορίζε και δεν τον εξαιρούσε. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί του οικισμού, παρόλο που κατοικούν εκεί από το 1929 νόμιμα, δεν μπορούν να χαίρονται τις περιουσίες τους και να τις διακατέχουν με νόμιμο τρόπο όπως οι υπόλοιποι πολίτες, γιατί έχουν εμπλακεί στις μνήες του προεδρικού διατάγματος. Μέσα στην πόλη μας και κοντά στις παραλίες υπάρχουν πολλά αστικά άλση και δασόδες περιοχές. Άρα λοιπόν έχουμε και κομμάτια δασικά τα οποία εμείς θέλουμε πάρα πολύ να τα προστατεύσουμε. Και παρόλο που είχε από το 2014 αναρτηθεί ο δασικός χάρτης της περιοχής μας, αυτός δεν έχει θεωρηθεί για να προστατευτούμε πλήρως. Είμαστε ακόμα εν αναμονή. Έχουμε συμπληρώσει δηλαδή μια γεμάτη τετραετία χωρίς η ανάρτηση των δασικών χαρτών να έχει θεωρηθεί για να μην κινδυνεύουν οι περιοχές αυτές. Πολλά κομμάτια της περιοχής μας, άστικα και εξωαστικά, αποτελούν κομμάτι της λεγόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας. Η Εκκλησία έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι θέλει να την αξιοποιήσει και μάλιστα γρήγορα και υπέρμετρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα γίνει, γιατί αν γίνει θα υποβαθμίσει πλήρως τη μορφή της περιοχής μας και κυρίως της βουλιαγμένης που είναι τα περισσότερα κομμάτια. Γιατί η Εκκλησία, όταν θα δώσει η αξιοποίηση, όλα αυτά θα αλλάξουν χαρακτήρα και θα αστικοποιηθούν. Τα κομμάτια που είναι πιο ευπαθή και πιο προστατευόμενα είναι ο λόφος του ορφανοτροφείου στη Βουλιαγμένη, που έχει και ένα κοινοφελές ίδρυμα ορφανοτροφείου εκεί που κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ή να χαθεί τελείως. Και η Φασκομιλιά, η οποία είναι πάνω από την πανέμορφη λίμνη της Βουλιαγμένης, που και τα δύο μαζί αποτελούν φυσικό τοπίο, το οποίο προστατεύεται από τον νόμο και με προεδρικό διάταγμα, και θέλουν να τα ενσωματώσουν τα σχέδια αξιοποίησης της περιουσίας, και αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ, μήπως αλλάξει ο χαρακτήρας και η μορφή της περιοχής μας. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που η δικιά μας κίνηση το έχει αναδείξει, όντας καινούργια από το 2013 και βάζοντάς το σε πολύ ψηλό σημείο στο πρόγραμμά της τότε, ακόμα και σήμερα το παλεύουμε να υλοποιηθεί, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι μια αστική υποδομή που όμως στην ουσία και στην επίλυσή της έχει πολλά κομμάτια κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και περιβαλλοντικής ευαισθησιοποίησης των πολιτών. Πώς μια κοινωνία διαχειρίζει τα απορρίμματά της δείχνει και το βαθμό της ευαισθησίας της για το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το έγκλημα της φυλής πρέπει κάποτε να σταματήσει. Έχει φτάσει στο νότατο όριο κορεσμού και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους με ορθολογικό τρόπο για να μην μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις άλλες κοινωνίες. Ποια είναι η παράταξη που εκπροσωπείτε και ποια είναι η μέχρι σήμερα η ιστορία της? Η δημοτική μας παράταξη ιδρύθηκε με καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2013. Απαρτίζεται από πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους, άνθρωπους ευαίσθητους, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε κινήματα και προσπάθειες αναδιάταξης της πολιτικής και ζωής μας, αλλά και της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Από τότε που την ιδρύσαμε, κατεβήκαμε στον πολιτικό στίβο της περιοχής μας, πήραμε μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δύο έδρες στα τοπικά συμβούλια Βάρης και Βούλας. Ο άλλος εκλεγμένος της Βούλας είναι ο Μανώλης ο Βαρδαβάς, εκλεκτός συνεργάτης, που παλεύουμε πάρα πολύ από κοντά σε όλα τα θέματα του Δήμου μας και συμμετέχει και στον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Αγωγής του Δήμου μας, που και εκεί συντελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η παράταξή μας αποφάσισε ευθύς εξ αρχής να μην εξαντληθεί σε ατέρμονες αντιπολιτευτικές ρητορίες, άρα να στοχεύσει στο να παρουσιάζει συνέχεια θέσεις και προτάσεις στον κόσμο, στην κοινωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος πάνω σε θέσεις. Αυτό έγινε, έχουμε παρουσιάσει δεκάδες θέματα σε όλα τα επίπεδα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα αυτά αφορούν κοινωνική πολιτική, υποδομές, διαχειρήσεις, κανονιστικές διατάξεις. Και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύμπλεγμα λειτουργιών στο Δήμο, οι οποίες θα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών μας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι άλλες δημοτικές παρατάξεις δυστυχώς δεν έχουν αυτή την τακτική, αρκούνται μόνο στην ρητορία την αντιπολιτευτική. Με την ίδια μέρημνα και σκοπό, συνεχίζουμε
καινούργια αυτοδιοικητική περίοδο. Χθες δημοσιοποιήσαμε το πλήρως πρόγραμμά μας, το οποίο είναι 30 σελίδες, που στοχεύει σε όλα τα επίμαχα σημεία με προτάσεις επίλυσής τους και πιστεύουμε ότι θα ακουμπήσει κάθε δημότη μας ξεχωριστά για να μπορέσει να μας εμπιστευτεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε μια δυνατή φωνή να εκπροσωπήσουμε τις θέσεις του και τις ανάγκες του. Ο Κλισθένης καθιερώνει την απλή αναλογική. Πιστεύετε ότι στην περιοχή σας υπάρχουν δυνάμεις και θέληση για συνεργασία? Όπως σας είπα, εμείς σαν δημοτική παράταξη δεν ασκούμε αντιπολιτευτικό λόγο στήρο, δεν κοντραριζόμαστε για την κόντρα, θα έχουμε θέσεις. Θέτουμε θέματα, προτάσεις προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορούν να προκύψουν συγκλήσεις. Αν οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αρκούνται μόνο στο να έχουν ρητορία αντιπολιτευτική, τορπιλήσουν αυτή τη σοβαρή εξέλιξη στο δημοκρατικό μας πολίτευμα που θα μας δώσει μέσα από τις συνέργειες καλύτερα αποτελέσματα, είναι ένα πράγμα που πρέπει να το δούμε. Εμείς πάντως υποστηρίζουμε τον Κλισθένη, την απλή αναλογική που θα δώσει και το δικαίωμα σε όλες τις ψήφους ισότιμα να εκφραστούν σε ένα δημοτικό συμβούλιο και θα δώσουμε και έχουμε δώσει ήδη το παράδειγμα ότι συγκλίνουμε όπου υπάρχει δυνατότητα να υπερψηφίσουμε κάποια πράγματα τα οποία όμως είναι απόρρια κάποιας συλλογικών αποφάσεων. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή έχει ακούσει αφού γκραστεί τις δημοτικές παρατάξεις για να μπορέσει να υπάρχει μια σύνθεση λόγου και πράξης.